Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε χθες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων τον Υπουργό των Εσωτερικών, ο οποίος μίλησε για οργανωμένες προσπάθειες, αλλά και αυξημένες ροές παράτυπων μεταναστών. Και είχε λεχθεί χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπάρχει ακόμη ένα πλοιάριο, το οποίο βρίσκεται 20 μίλια ανοιχτά της Κύπρου. Το πλοιάριο είναι εδώ, από ό,τι μαθαίνουμε, και ο ανταποκριτής μας στη Λάρνακα είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Σταύρο, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι, πάρη κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η λιμενική και ναυτική αστυνομία της Δημοκρατίας λόγω των μαζικών προσφυγικών ροών που παρατηρούνται τα τελευταία 24 ώρα από Συρία και Λίβανο προς την Κύπρο. Πλοιάριο, στο οποίο επιβαίνουν 22 μετανάστες από το Λίβανο, εντοπίστηκε από τα ραντάρ της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας χθες αργά το απόγευμα. Αυτή την ώρα το πλοιάριο πλέει 5 ναυτικά μίλια από τον κόλπο Ζυγίου και σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σκάφος της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας. Από χθες άρχισαν προσπάθειες επαναπροώθησης προς την χώρα από την οποία απέπλεψε το πλοιάριο. Χθες περίπου τα μεσάνυχτα μάλιστα παραδόθηκαν τρόφιμα και νερό στους μετανάστες, ενώ στην παρουσία μεταφραστή ενημερώθηκαν πως θα τύχουν δειγματοληπτικού ελέγχου για κορονοϊό και πώς πρέπει να υπακούν στις οδηγίες των αρχών ασφαλείας της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δημοκρατία ανάβλωσε σκάφος με σκοπό να μεταφέρει τους μετανάστες πίσω στο Λίβανο σήμερα. Όσον αφορά το σκάφος με τους 30 μετανάστες, το οποίο έχει ακινητοποιηθεί σε θαλάσσια περιοχή στο Κάβο Γκρέκο, θα επαναπροωθηθεί στη χώρα από την οποία απέπλεψε. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί, πάρει κυρίες και κύριοι, τα ραντάρ της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας εντόπισαν ακόμη ένα πλοιάριο περίπου 16 ναυτικά μίλια από το Κάβο Γκρέκο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επιβαίνουν περίπου 60 μετανάστες. Η λιμενική και ναυτική αστυνομία παραμένουν σε επιφυλακή. Πάρει. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Για πέστε μας λοιπόν, είστε σε πλήρη κινητοποίηση εξ όσων αντιλαμβανόμαστε. Έχετε αρκετή δουλειά. Σίγουρα, τις τελευταίες μέρες όλο το προσωπικό, έψυχο και άψυχο της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας, αλλά και άλλες υπηρεσίες όπως η υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης και η μηχανοκίνητη μονάδα άμεσης δράσης βρίσκονται επίποδος για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονική περίοδο με την αυξημένη ροή μεταναστών, ιδιαίτερα μέσω θαλάσσης, από τον Λίβανο. Είχαμε τις ροές μέσα από την γραμμή αντιπαράταξης, κυρίως άνθρωποι από την Συρία που έρχονταν από την Τουρκία. Τώρα φαίνεται ότι έχουμε μια δεύτερη οδό, θαλάσσια οδό, από το Λίβανο. Ναι, ακριβώς. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο πλοιάρια στη θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα ένα πλοιάριο στην ανοιχτά του Πρωταρά με 31 πρόσωπα, ένα δεύτερο με 22 πρόσωπα ανατολικά του Βασιλικού και ενώ υπάρχει τώρα και τρίτο πλοιάριο με 55 πρόσωπα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως, το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο. Επίσης, να αναφέρουμε ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και μια άφιξη μέσω της πράσινης γραμμής, μέσω της νεκράς ζώνης, ακόμα 20 τέτοιων μεταναστών που φαίνεται να είναι πρόσωπα από τη Σύρια. Πώς θα αντιμετωπίζετε τώρα, είναι τρία τα περιστατικά, τρία τα πλοιάρια. Ακούσαμε πριν τον ανταποκριτή μας να αναφέρεται σε προσπάθεια του ένα να οδηγηθεί πίσω. Ποια είναι η πρόθεση σε σχέση και με τα τρία? Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία συνδράμει στις προσπάθειες αυτές αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Η απόφαση είναι καθαρά πολιτική από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όποιες οδηγίες θα υπάρξουν, κύριε Ποταμίδη, αντιλαμβάνεστε, εμείς θα τις ακολουθήσουμε πιστά, όπως έχουμε πράξει. Να σημειώσουμε ακόμα επίσης ότι αυτή τη στιγμή επιστρέφει ακόμα μία άκατος της λιμενικής από τον Λίβανο, όπου χθες είχαν επαναπατριστεί ένας άλλος αριθμός τέτοιων μεταναστών. Mm-hmm. Καλώς, κύριε Ανδρέου, σε ένα διαφορετικό θέμα σήμερα στη Λάρνακα για ένα λεπτό στον Σταύρο τον Χατζησάβα, είναι ο κύριος Προδρόμου, Υπουργός Παιδείας. Εκεί θα τον ακούσουμε, αλλά σας λέμε κυρίες και κύριοι ότι ετοιμάζονται για δηλώσεις και στην νομική υπηρεσία ήταν ενδεικτικά αυτά που ακούστηκαν. Πάμε στον κύριο Προδρόμου και ευελπιστούμε να προλάβουμε και την νομική υπηρεσία. Καλό μεσημέρι, πάρει κυρίες και κύριοι, ο λόγος στον κύριο Προδρόμου.
Είμαστε εδώ σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Αραδίπου, όπως θα επισκεφθώ στη συνέχεια και άλλα σχολεία, προκειμένου να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα. Πολλοίς κόσμος, πολλοί άνθρωποι, διευθυντές, διευθύντριες των σχολείων, με την βοήθεια και των εκπαιδευτικών. Τα στελέχη του Υπουργείου, οι επιθεωρητές, οι επιθεωρήτριές μας, αλλά κυρίως οι σχολικές εφορίες έχουν εργαστεί αυτό το διάστημα και συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά. Η Λάρνακα, πρακτικά, η επαρχία της Λάρνακας πρακτικά είναι έτοιμη. Και θα μπορούσε σήμερα το πρωί, εάν είχαμε συνεχίσει εντατικά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, να ξεκινούσαν τα μαθήματα στη Λάρνακα. Ευτυχώς έχουμε ακόμα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται. Τους ευχαριστώ όλους και πρέπει να πω ότι νοιάζονται να κάνουν τη δουλειά τους, ενδιαφέρονται για να προσφέρουν στην εκπαίδευση και όχι όπως συμβαίνει με κάποιους άλλους να επιδεικνύουν αυτόν ή και να βγάζουν αποθυμένα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή όμως οι πολλοί στον χώρο της εκπαίδευσης εργάζονται συνειδητά και σκληρά, είναι η ώρα και πρέπει να ξεχωρίσουν τα χλωρά από τα ξερά. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε διαπιστώσει αυτόν τον καιρό και υπάρχουν δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν ορισμένα υπεύθυνα κάποτε πρόσωπα τα οποία είτε δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους, είτε προκάλεσαν κολλησιεργία, είτε ακόμα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, περιπτώσεις όπου εμπόδισαν τις εργασίες που κάναμε για τα σχολεία. Διακόπτουμε τη σύνδεση με τον Υπουργείο Παιδείας, δεν μπορεί να πάρει. Ακούσαμε το βασικό σημείο, θα επανέλθουμε και πάμε στη νομική υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας. Και να καθορίσει τους όρους εντολής του. Εκεί και όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διεμήνυσε ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος επισκέφθηκε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αραδίπου. Είμαστε εδώ σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Αραδίπου, όπως θα επισκεφθώ στη συνέχεια και άλλα σχολεία, προκειμένου να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα. Η Λάρνακα, πρακτικά, η επαρχία της Λάρνακας πρακτικά είναι έτοιμη. Και θα μπορούσε σήμερα το πρωί, εάν είχαμε συνεχίσει εντατικά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, να ξεκινούσαν τα μαθήματα στη Λάρνακα. Ευτυχώς έχουμε ακόμα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται. Τους ευχαριστώ όλους και πρέπει να πω ότι νοιάζονται να κάνουν τη δουλειά τους, ενδιαφέρονται για να προσφέρουν στην εκπαίδευση και όχι όπως συμβαίνει με κάποιους άλλους να επιδεικνύουν αυτόν ή και να βγάζουν αποθυμένα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή όμως οι πολλοί στον χώρο της εκπαίδευσης εργάζονται συνειδητά και σκληρά, είναι η ώρα και πρέπει να ξεχωρίσουν τα χλωρά από τα ξερά. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε διαπιστώσει αυτόν τον καιρό και υπάρχουν δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν ορισμένα υπεύθυνα κάποτε πρόσωπα τα οποία είτε δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους, είτε προκάλεσαν κολλησιεργία, είτε ακόμα, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, περιπτώσεις όπου εμπόδισαν τις εργασίες που κάναμε για τα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να παραμείνει θεατής. Σε περιπτώσεις πλημελούς άσκησης των καθηκόντων ή και σε περιπτώσεις προσώπων που αρνήθηκαν να συμβάλλουν στη συλλογική προσπάθεια, είναι μερικές μόνο περιπτώσεις, αλλά όσες και αν είναι, εκεί που υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η λιμενική και ναυτική αστυνομία της Δημοκρατίας λόγω των μαζικών προσφυγικών ροών από Συρία και Λίβανο που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο. Σήμερα εντοπίστηκε ακόμη ένα πλοιάριο με μετανάστες, το πέμπτο που φτάνει από την περασμένη Πέμπτη στην Κύπρο. Το πλοιάριο, στο οποίο επιβαίνουν 55 μετανάστες, εντοπίστηκε γύρω στις 9 το πρωί από τα ραντάρ της λιμενικής, 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο στον Πρωταρά. Το πλοιάριο παρακολουθείται από σκάφη της λιμενικής. Χθες το απόγευμα είχε εντοπιστεί άλλο πλοιάριο, στο οποίο επιβαίνουν 22 παράτυποι μετανάστες. Εντοπίστηκε από τα ραντάρ της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας
στις 5:50. Αυτή την ώρα το πλοιάριο πλέει 5 ναυτικά μίλια από τον κόλπο Ζυγίου και στην κοντινή απόσταση βρίσκεται σκάφος της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες επαναπρόωθησής τους προς τη χώρα από την οποία απέπλευσε. Χθες γύρω στα μεσάνυχτα παραδόθηκαν τρόφιμα στους παράτυπους μετανάστες. Όσον αφορά το σκάφος με τους 31 μετανάστες, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε θαλάσσια περιοχή του Καβογκρέκο, θα επαναπροωθηθεί στη χώρα από την οποία απέπλευσε. Το θέμα της αυξημένης ροής μεταναστών θα είναι επικέντρο σύσκεψης στις 5 το απόγευμα των 4 εμπλεκόμενων υπουργείων. Συντονισμένη προσπάθεια προώθησης σύρων μεταναστών προς την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα διαπιστώνει η κυβέρνηση. Ερωτηθεί αν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από την Άγκυρα για την άφιξη μεταναστών, ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς δήλωσε στο ΡΙΚ ότι είναι προφανές πως ιδιαίτερα οι Σύροι, οι οποίοι αφυκνούνται κυρίως από τη διαχωριστική γραμμή, φθάνουν όλοι από την Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι είναι αδικαιολόγητη η αύξηση των μεταναστών από τη Συρία και το Λίβανο που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Νουρίς εξέφρασε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για οριστική επίλυση του προβλήματος.